ο πόλεμος είναι ένα αμήλικτο μέγεθος, είναι ένα απάνθρωπο μέγεθος και πολύ δύσκολα χαλιναγωγείται, και υπάρχουν και κάποιοι, μια σχολή σκέψης, ο Τολστόι ας πούμε στο Πόλεμος και η Ειρήνη λέει ξεκάθαρα εκεί στο μεγαλειώδες αυτό μυθιστόρημα, που δεν είναι μυθιστόρημα, είναι μια μελέτη, γεωπολιτική μελέτη, μια μελέτη πάνω στον πόλεμο, μια μελέτη πάνω στην ανθρώπινη φύση, μια σειρά από πράγματα. Λέει λοιπόν εκεί ότι ο πόλεμος πρέπει να είναι ανελέητος, γιατί κάθε προσπάθεια να εξανθρωπίσει τον πόλεμο ουσιαστικά τον κάνει ακόμη πιο ακραίο. Εν πάση περιπτώσει, στο αφήσουμε αυτό προσωρινά. Είναι γεγονός ότι αυτό που είδαμε στην Ουκρανία και κυρίως αυτό που βλέπουμε στη Γάζα έχουν εξατμίσει, θα έλεγα, τις αντιλήψεις ότι πλέον είχαμε φτάσει σε μια εποχή όπου ο ολοκληρωτικός πόλεμος ανήκε στο παρελθόν και τώρα βλέπουμε να επανέρχεται δρυμύτερος ο ολοκληρωτικός πόλεμος σε όλες του τις διαστάσεις, δηλαδή να επεκτείνεται χρονικά, να έχουμε μεγάλη χρήση όπλων, να μην έχουμε ας πούμε αυτά που θεωρούσαν και θεωρούσαμε ότι θα συνέβαιναν, θα είχαμε μικρά και έξυπνα όπλα και λίγα που θα πολεμούσαν μεταξύ τους κτλ. Είναι σαν να ζούμε σε μεγάλο βαθμό την εποχή του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, ότι τα συστήματα υψηλής τεχνολογίας θα κυριαρχούσαν, τίποτα από αυτά δεν έγινε, και φυσικά ότι θα υπήρχαν μικρές απώλειες, όπως επίσης και ότι ο άμαχος πληθυσμός ή θα βρίσκονταν στο απειρόβλητο ή αν δεν βρίσκονταν στο απειρόβλητο, δηλαδή η πρόκληση με μαζικών απολειών στον άμαχο πληθυσμό θα συναντούσε την σφοδρή αντίδραση της λεγόμενης διεθνούς κοινότητας, και αυτό θα ήταν μια καταστροφή για αυτόν που θα έκανε τέτοιες ενέργειες και δεν θα προχωρούσε. Λοιπόν, δεν συνέβη τίποτα από όλα αυτά. Επίσης, είδαμε ότι συμφωνίες έτσι για απάνθρωπα όπλα, όπως ήταν η συνθήκη της Οτάβα για την απαγόρευση ναρκών κατά προσωπικού, που θεωρούσαμε ότι έχει τοποθετήσει τις νάρκες κατά προσωπικού στο περιθώριο, στο χρονοτούλαπο της ιστορίας ας πούμε, για να θυμηθούμε και το παλιό Πασόκ. Λοιπόν, είδαμε ότι ούτε αυτές λειτουργούν. Στην Ουκρανία είδαμε εκτεταμένη χρήση, μαζική χρήση ναρκοπαιδίων με νάρκες κατά προσωπικού, οπότε ο πόλεμος κατά κάποιο τρόπο επανέρχεται στις πραγματικές του διαστάσεις, και οι πραγματικές του διαστάσεις είναι ότι είναι αδιφάγος, ότι είναι ολοκληρωτικός, ότι δεν γίνονται διακρίσεις μεταξύ αμάχων και εμπλεκομένων και ότι δεν μπορεί να τη θασευτεί. Γι' αυτό πάλι για μια ακόμη φορά να πούμε ότι και ο πυρηνικός πόλεμος, που τον θεωρήσαμε ότι κάτι δεν μπορεί να γίνει ποτέ, και αυτός ξαναέρχεται στο προσκήνιο. Βέβαια αυτά όλα είναι μια απρόσωπη ανάλυση, έτσι, μια απρόσωπη προσέγγιση ας πούμε, που μπορεί να θεωρηθεί και από κάποιον ότι ξεπλένει, γιατί δεν είναι γενικός ο πόλεμος, είναι αυτοί που το κάνουν. Εδώ στο Ισραήλ ας πούμε, το Ισραήλ μάλλον, στη Γάζα, κάνει αυτή τη στιγμή ένα διαρκές έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, που δεν δικαιολογείται με κανένα τρόπο από την αρχική επίθεση της Χαμάς, ούτε δικαιολογείται από τακτική αναγκαιότητα. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή να έχουμε τόσες χιλιάδες αμάχους, τόσες χιλιάδες παιδιά νεκρά και να μην να λέμε εντάξει δεν τρέχει τίποτα ας πούμε. Όσο και όσο και αν κάποιος θέλει να στηρίξει το Ισραήλ, αυτό δεν γίνεται δηλαδή να το περνάμε στο έτσι. Από την άλλη όμως, ως αναλυτές πρέπει να δούμε ότι το Ισραήλ κάνει ό,τι κάνει και δεν κουνιέται φύλλο. Λοιπόν, και ούτε ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για την απομόνωση στην οποία έχει τοποθετηθεί σε διεθνές πλαίσιο και την πίεση που δέχεται ακόμη και από ακραία φυσικές δυνάμεις. Όσο δε για αυτή την επίθεση στο ιρανικό προξενείο, που σίγουρα κλιμακώνει τη σύγκρουση, πιθανώς θα πρέπει να τη δούμε στο πλαίσιο μιας ακραία τυχοδιοκτικής υψηλής στρατηγικής του Ισραήλ, η οποία επικεντρώνεται στο ότι να σύρω το Ιράν σε πόλεμο, έτσι ώστε να αναγκάσω τους Αμερικανούς, οι οποίοι τώρα τσινίζουν και αυτοί, γιατί η κοινή τους γνώμη και αυτή βλέπει κάποια πράγματα ας πούμε, και έχουν αρχίσει και αυτοί και δημιουργούν θέματα, έτσι ώστε να μετατρέψω τη σύγκρουση σε κάτι πολύ πιο ευρύτερο και να αναγκάσω τους Αμερικανούς να έρθουν μαζί μου και για να πάμε σε έναν ευρύτερο πόλεμο και με το Ιράν, που θεωρεί το σύστημα Νετανιάχου, ας πούμε, ότι ήρθε η ώρα να ξεκαθαρίζει και τους λογαριασμούς του και με το Ιράν. Αυτό για μένα είναι πλέον μια γεωπολιτική, έτσι, επιλογή, αν ισχύει, που από ό,τι φαίνεται ισχύει, που αγγίζει τα όρια της ύβρεως. Δηλαδή δεν ξέρω τι ακριβώς θέλει να κάνει το Ισραήλ, να εμπλακεί σε πόλεμο με το Ιράν και το Ιράν θα είναι μόνο του, και οι Αμερικανοί τι θα κάνουν σε αυτή την περίπτωση, θα εμπλακούν και αυτοί σε πόλεμο με το Ιράν και μετά τι θα κάνει, και μπορούν να νικήσουν το Ιράν στη γειτονιά του. Εδώ τώρα η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων που θεωρεί ότι οι Αμερικανοί μπορεί να νικήσουν ακόμη και εξωγήινες δυνάμεις όπως βλέπουν στις ταινίες, είμαι σίγουρος ότι θα αντιδρούν έτσι βίαιως και θα λέμε, μα τι λες, δεν μπορούν οι Αμερικανοί να νικήσουν το Ιράν. Φυσικά μπορούν να νικήσουν το Ιράν, αλλά σε έναν ολοκληρωτικό πόλεμο στον οποίο θα δώσουν τεράστια έτσι... θα αφιερώσουν τεράστιες δυνάμεις και δεν ξέρω αν είναι πρόθυμοι να το κάνουν. Το Ιράν είναι ένα πάρα πολύ σκληρό καρύδι, δεν είναι η Ιράκ. Και εν πάση περιπτώσει, και τι θα γίνει σε αυτή την περίπτωση? Η Κίνα που είναι στρατηγικός σύμμαχος του Ιράν, ή η Ρωσία που με κανέναν τρόπο δεν θέλει να αφήσει ένα Ιράν να εξαφανιστεί, γιατί είναι πλέον και η ασφάλειά της σε μεγάλο βαθμό εξαρτάται από αυτό, τι θα κάνουν? Δηλαδή τώρα θα πρέπει εμείς να δούμε χαρούμενοι το Ισραήλ να σέρνει τον πλανήτη σε παγκόσμιο πόλεμο, γιατί το έχει πιάσει έχει εγκλωβιστεί το ίδιο, δηλαδή, σε έναν στόχο που δεν μπορεί να επιτύχει. Δεν ξέρω, δηλαδή κάποια πράγματα δείχνουν ότι αυτή η φοβερή αλαζονία και αυτή η αδιαφορία, ας πούμε, για όλο το τις πιέσεις, για τις αντιδράσεις, τις νόμους και τα λοιπά, δεν οδηγούν σε κάποια κοινική μεν, ψυχρή μεν, εγκληματική θα μπορείς να πεις μεν, έτσι, στρατηγική επιλογή, αλλά που να έχει έναν συγκροτημένο στόχο που μπορεί να επιτύχουν. Αντιθέτως, εδώ αυτό που βλέπουμε είναι μια πιθανή μετατροπή της φωτιάς στη Μέση Ανατολή σε ανεξέλεγκτη πυρκαγιά παγκοσμίων διαστάσεων, που έχουμε και το θέμα της Ουκρανίας, και να ενωθούν αυτές οι δύο μεγάλες πυρκαγιές σε μια μέγα πυρκαγιά παγκόσμια, ας πούμε, και από εκεί και πέρα δεν ξέρουμε τι θα πρωτομαζέψουμε. Οπότε δεν είναι έτσι απλώς και μόνο ότι ναι, βλέπουμε ότι έχει ξαναέρθει ο πόλεμος, οι κανονικές του διαστάσεις και όλες αυτές οι φαντασιώσεις περί ελεγχόμενου ανθρωπιστικού πολέμου που θα γίνονται με έξυπνα όπλα και θα σκοτώνται μόνο οι κακοί, έχουν σβήσει, αλλά ότι μπαίνουμε και σε μια πάρα πολύ επικίνδυνη εποχή που ακόμη και οι πιο επαισιόδοξοι από εμάς, εγώ ήμουν ένας από αυτούς, δεν θα τη σκεφτόμασταν έτσι εύκολα πριν από μερικούς μήνες. Ξαναλέω ότι δεν είναι και όμως και η Αμερική αυτή που ήταν. Δηλαδή δεν είναι η Αμερική που θα μπορούσε στο παλιό Ιράν να μπει μέσα και να γίνει χαμός. Τώρα θα έχει πρόβλημα. Οπότε αν εμπλακούν σε πόλεμο με το Ιράν, δεν ξέρω και εγώ τι μπορεί να γίνει, και με τους Ισραηλούς, και οι Ισραηλοί τι ακριβώς θα κάνουν στο Ιράν? Ωραία, ρίξουνε, είδαμε σήμερα και κάτι κάτι βιντεάκια, ας πούμε, πιθανώς να ήταν μετακίνηση μεγάλων βαλιστικών πυράβλων, να πηγαίνουν κάπου. Τι θα κάνουν? Θα κάνουν μια πυραυλική επίθεση στο Ιράν? Και τι έγινε σε αυτή? Τι θα επιτύχουν στρατιωτικά? Αυτό που θα επιτύχουν θα είναι μια πολύ μεγάλη ένταση, ας πούμε, η οποία στην καλύτερη των περιπτώσεων, ακόμη και αν δεν γίνει τίποτα, θα προκαλέσει πολύ μεγάλες αναταράξεις και στην παγκόσμια οικονομία και σε μια σειρά από άλλα.